Τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα καλησπέρισω τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Εργοδικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Κώστα Αλεξανδρή. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, υπάρχει ζήτημα με τα χωράφια σε πέπλο και φέρες. Δεν υπάρχουν νερά ουσιαστικά για να ποτιστούν τα χωράφια. Γενικά όσοι επισκέπτονται την περιοχή και η αλμύρα έχει ανέβει στον Εύρο, τι γίνεται? Ναι, καταρχάς θα μιλήσω ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ. Χθες συνάντησα τυχαία τον πρόεδρο και μου έλεγε μετράμε κάθε μέρα. Πραγματικά πάμε μέρα και ανά ώρα προσπαθούμε να δώσουμε παράταση, να κερδίσουμε χρόνο, να διαχειριστούμε καταστάσεις, γιατί ξέρετε παίζονται οι περιουσίες των ανθρώπων, όλοι περιμένουν από τις καλλιέργειές τους να έχουν κάποιο έσοδο για να θρέψουν τις οικογένειές τους οι άνθρωποι. Οπότε είναι μεγάλο το φορτίο. Εσείς το γνωρίζετε και καλύτερα στην περιοχή. Φανταστείτε 80.000 πρέματα ποτιστικά είναι στην αρμοδιότητα του ΤΟΕΒ Πέπλου, πάνω από 80. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το διαχειριστείς έτσι ώστε να είναι ισότιμα, ισόνομα, να διαχειριστείς την ψυχολογία του καθενός. Και το τελευταίο μήνα αυτό κάνουμε, αυτό πράττουμε. Καλέσαμε 2 φορές ήδη τους παραγωγούς και τους μιλήσαμε. Είπαμε ποια είναι η κατάσταση, το πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Έχουμε κάνει τα σχέδιά μας. Δυστυχώς ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο η έλλειψη του νερού, είναι και ότι επικρατούν συνθήκες υπερβολικής ζέστης με πάρα πολύ αέρα. Από τη μία ποτίζουν οι άνθρωποι και από πίσω ξεραίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι φταίει και δεν υπάρχει νερό, κύριε? Όλος ο κεντρικός και νότιος Εύρος έχει το πρόβλημα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους και αντιμετωπίζουν και αυτοί το ίδιο πρόβλημα. Το ποτάμι δυστυχώς είναι σε επίπεδα που είχαμε να δούμε πριν 25 χρόνια περίπου. Τι φταίει και δεν υπάρχει? Και άλλο πρόβλημα. Τι φταίει και δεν υπάρχει νερό? Σίγουρα ο χειμώνας, το γεγονός ότι δεν υπήρχαν χιονοπτώσεις, ότι δεν υπήρχαν έντονες βροχοπτώσεις, έτσι ώστε και τα φρέματα της Βουλγαρίας αλλά και ο υδροφόρος ορίζοντας να μην έχουν την ανάλογη ποσότητα νερού, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα του καλοκαιριού. Και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, είμαστε ήδη σαν να έχουμε κάνει 2 καλοκαίρια. Δηλαδή οι καταναλώσεις που έχουμε σε ρεύμα, σε κιλοβατόρες, σε τέτοιο, μέχρι στιγμής έχουμε πιάσει τις περσινές κιλοβατόρες. Ναι. Τα αντλιοστάσια δουλεύουν συνέχεια, η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνετε, 40 βαθμούς και 5 μποφόρ, 6 αέρας, η εξάτμιση είναι φοβερή. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα είχαμε και είναι και η διαφορά της ψυχολογίας. Το πρωί, ας πούμε, υπήρχε μια έντονη απογοήτευση. 2 κεντρικές μηχανές από αντιδιοστάσια μας σταματήσανε. Τελικά με πολλή προσπάθεια το αποκαταστήσαμε τη μία το απόγευμα. Βάλαμε και μια άλλη καινούργια μηχανή και προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο έτσι ώστε σε περίπτωση που έρθει νερό να μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε σε υποκανονικές συνθήκες. Υπάρχει μια πληροφόρηση από την πλευρά της Τουρκίας ότι έχουν αφήσει πριν 2 μέρες νερό από πάνω από την Αδριανούπολη, από ένα φράγμα που έχουν. Και περιμένουμε για σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, να δούμε αν όντως επαληθεύει η πληροφορία και αν όντως θα δούμε αυτό το νερό που το περιμένουμε. Τόσο εμείς, γιατί ξέρετε, βλέπουμε τις δικές μας προσπάθειες και συγχρόνως βλέπουμε απέναντι και τον Τούρκο. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τις ανάλογες προσπάθειες για να πάρουν και αυτοί ποσότητες νερό. Φανταστείτε ότι και αυτοί έχουν 400.000 πρέματα απέναντι ποτιστικά και έχουν τις ίδιες αγωνίες. Κύριε Αλεξανδρή, αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή λόγω της κλιματικής αλλαγής ή αυτό απαιτεί άμεσα να γίνουν κάποια έργα? Δεν ξέρω, κάποτε μιλούσαμε για την αναβαθμίδα, μετά πήγε περίπατο αυτή η ιστορία. Τι πρέπει να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα αυτό? Σίγουρα ναι, πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το νερό που αντιμετωπίζουμε. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή,
η έλλειψη χειμώνα, εντομοκτονία, ζωνεοκτονία, όλα έχουν αλλάξει. Έχουμε πιο έντονες προσβολές, πιο νωρίς προσβολές. Ακόμα και το μήνα Μάρτιο που υπό άλλες συνθήκες επικρατούσαν, ξέρετε, το κρύο, η παγωνιά. Ακόμα και το μήνα Μάρτιο έχουμε προσβολές από έντομα. Όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι πως πρέπει να αλλάξουμε και εμείς και τη διαχείριση του νερού. Αφού μιλάμε για το νερό, πρέπει να αλλάξουμε τη διαχείριση του νερού. Πρέπει να αποθηκεύουμε νερό. Πρέπει να κάνουμε τα αθλητικά μας συγκροτήματα πιο σύγχρονα. Και εν τέλει, πρέπει να κάποια στιγμή να κάνουμε και εμείς τα πράγματα που λέμε και έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια, τόσο του μεγάλου δερίου, όσο και το φράγμα της Μαθίας. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ελπίδα. Πάλι θα είμαστε κρεμόμενοι και του χρόνου και του παραχρόνου και τον άλλο χρόνο από το αν θα αποθηκεύσουν οι Βούλγαροι, αν θα αποθηκεύσουν οι Τούρκοι, από το γεγονός ότι οι Τούρκοι ευτυχώς κλείνουν το ποτάμι για να μην ανεβεί η αλατότητα πάνω και μέχρι το σημείο τουλάχιστον να μην ανεβεί μέχρι το τυχερό σουφλί σε αυτά τα επίπεδα που ζούσαμε παλιότερα. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε νερό, το οφείλουμε κυρίως σε αυτούς, ότι έχουν κλείσει το ποτάμι και κρατάει μια στάθμη. Δύσκολη κατάσταση. Από τη δικιά μας πλευρά, να το πω και ως διοίκηση και ως προσωπικό, πραγματικά δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να σώσουμε την οικονομία της περιοχής. Γιατί πραγματικά θα είναι τεράστιο πλήγμα εάν δεν το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.